Εδώ και τουλάχιστον μία δεκαετία οι άνθρωποι πίστευαν ακράδαντα στην ύπαρξή του. Υπήρχαν ακόμα και λεπτομερείς περιγραφές από τους ναυτικούς, οι οποίοι ορκίζονταν ότι είχαν κολυμπήσει στις ακτές του. Το νησί Φάντασμα είχε κατακτήσει και τους παγκόσμιους χάρτες σε τέτοιο βαθμό που η Google Earth με ένα κλικ σε ταξίδευε στη θάλασσα των κοραλιών. Οι παγκόσμιοι άτλαντες των Times του Λονδίνου το περιέγραφαν ως ένα μεγάλο νησί μεταξύ της Αυστραλίας και της διοικούμενης από τη Γαλλία Νέας Καλλιδονίας. Η τοπική λαογραφία δεν είχε προλάβει να φτιάξει μύθους γύρω από το όνομα του Σάντι, που υποτίθεται ότι δέσποζε στη μέση του Ειρηνικού. Τα επιστημονικά περιοδικά όμως έκριναν ως άξια λόγου τη μελέτη του και την αποστολή που ακολούθησε για να ανακαλύψει ότι το νησί αυτό ουδέποτε υπήρξε στη θέση του το απέραντο βαθύ γαλάζιο. When we actually went in there with our instruments and recorded the sea floor, we actually found depths much, much greater than you would expect of an island. So there was no island at all. Μυστήριο ή λανθασμένη καταγραφή δεδομένων. Επιστρέφοντας από την αποστολή, η επικεφαλής της ομάδας, Μαρία Σέτον, κυνηγώντας την ουτοπία, διαπίστωσε ότι ένα από τα πιο εντυπωσιακά πράγματα σε σχέση με τους χάρτες και τη γεωγραφία είναι ότι ο κόσμος δεν σταματά να εξελίσσεται.